πάμε στο Αρκαλοχώρι. Καθώς εκεί οι μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου Αρκαλοχωρίου παρέδωσαν 20 κιβώτια με τρόφιμα στο χαμόγελο του παιδιού, συμμετέχοντας στην γενικότερη εκστρατεία που έχει ξεκινήσει για να συγκεντρωθούν τρόφιμα για το χαμόγελο του παιδιού. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Λαμπράκη, ο οποίος είναι διευθυντής του πρώτου δημοτικού σχολείου Αρκαλοχωρίου και τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την εμφάνισή του, για το σχολείο του. Κύριε Διευθυντά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μία κίνηση ανθρωπιάς από μικρά παιδιά, σε μία τρυφερή ηλικία, που μαθαίνουν βέβαια από αυτή την ηλικία την αίσθηση και την ανάγκη να προσφέρουν στον συνάνθρωπο. Ναι, ακριβώς. Για μας ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Μόλις είδαμε το mail του χαμόγελου του παιδιού, το είπαμε στα παιδιά, τους είπαμε τι ζητάμε να φέρουν. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα συγκεντρώσαμε πάρα πολλά τρόφιμα. Θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε ακόμα περισσότερα, αλλά δεν είχαμε χρόνο. Ελπίζουμε του χρόνου να πάλι να μας το ζητήσει το χαμόγελο του παιδιού, να είμαστε μια κανονικότητα, να συγκεντρώσουμε ακόμα περισσότερα τρόφιμα. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά, τους γονείς, γιατί ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έκαναν. Και έτσι πιστεύουμε ότι και τα παιδιά θα μάθουν ότι απαντούν ένα μέρος του κοινωνικού συνόλου, να μην λειτουργούν ατομικά, αλλά και έτσι θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και την κοινωνία και να αποτελέσει η πράξη των παιδιών παράδειγμα. Πώς ένιωσαν τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία? Τα παιδιά, ξέρετε, ό,τι κάνουν το κάνουν χωρίς να έχουν κάποια ηλική ανταμοιβή. Αυτή είναι η σημασία του εθελοντισμού. Δέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Τους είπαμε ότι ό,τι φέρουν να είναι από το περίσσευμα, να μην στερηθούν κάτι. Όμως, ξέρω πολύ καλά ότι πολλά παιδιά από το χαρτζηλίκι τους πήγαν μόνο τους και ψώνισαν πράγματα από το σούπερ μάρκετ, μας τα έφεραν. Πάρα πολύ συγκινητικό. Τα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ολοκληρώνεται και μία χρονιά με ιδιαιτερότητες, σωστά κύριε Λαμπράκη. Ναι. Μία χρονιά ακριβώς, με προβλήματα, με τηλεκπαίδευση. Τα παιδιά μπήκαν σε μία διαφορετική καθημερινότητα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο πολλές δράσεις, πιο εξίσου σημαντικές, αλλά δυστυχώς τα συνεχή lockdown δεν μας άφησαν να συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις. Όμως ελπίζουμε του χρόνου και φέτος κάναμε ό,τι μπορούσαμε σε μια κανονικότητα του χρόνου να συμμετέχουμε. Όπου μας το ζητήσει, εμείς με μεγάλη χαρά θα αποκριθούμε. Ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας, τι θετικό κρατά από την εφετινή χρονιά? Θετικό. Μπορεί να κρατήσει κάτι θετικό, μπορούμε να κρατήσουμε κάτι θετικό, καθώς βέβαια γνωρίζετε ότι πολλοί επισημαίνουν ότι μέσα από μια δυσκολία κρατάμε θετικά. Υπάρχουν ευκαιρίες, κοιτάμε μπροστά, γινόμαστε πιο δυνατοί. Ακριβώς. Το θετικό είναι ότι μάθαμε την τηλεκπαίδευση. Ήταν κάτι ξεχνικό, κάτι εντελώς απρόσμενο, δεν ήταν στο μυαλό μας, όμως το μάθαμε, το εξελίξαμε και οι εκπαιδευτικοί, να ξέρετε ότι από μόνοι τους, χωρίς να έχουν κάποια επιμόρφωση, ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ στην τηλεκπαίδευση. Χωρίς καμία επιμόρφωση μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια από μέρους των εκπαιδευτικών, του συνόλου των εκπαιδευτικών. Μάλιστα. Τώρα έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια επιμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας, αλλά όλη η δουλειά έγινε από την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Είναι μια καλή αρχή λοιπόν. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τον εθελοντισμό. Εσείς, σαν διευθυντής, έχετε στην ατζέντα σας κάποιον σχεδιασμό συγκεκριμένο από τη νέα χρονιά προκειμένου να μπουν περισσότερο στο κλίμα, να τους δοθεί και άλλη ευκαιρία να προσφέρουν στον συνάνθρωπο? Ναι, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε και την Εκκλησία και το τοπικό κοινωνικό σύνολο. Το χαμόγελο του παιδιού, οποιαδήποτε άλλη οργάνωση μας το ζητήσει, θα είμαστε χαρούμενοι να βοηθήσουμε. Με πολύ χαρά θα το κάνουμε, ειλικρινά το λέμε αυτό, γιατί τα παιδιά αγαπάνε να βοηθάνε. Κάνουν κάτι χωρίς να περιμένουν ούτε τον μπράβο ούτε τίποτα. Χαίρονται να βοηθάνε, γιατί είναι αυθόρμητα, είναι αγαπάνε τον άνθρωπό τους. Σας είπα, μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουμε πολλά πράγματα, αλλά τουλάχιστον θα μάθουν το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας. Σωστά, της ανθρωπιάς, πολύ σημαντικές αξίες. Ανθρωπισμού. Έχετε δώσει βαθμούς, ολοκληρώνεται και η χρονιά. Ναι, την Παρασκευή κλείνουμε, ναι. Ετοιμαζόμαστε για το κλείσιμο. Ευχόμαστε αυτή η χρονιά να κλείσει με το καλύτερο, να πάμε σε μια χρονιά με κανονικότητα, γιατί
Η τηλεκπαίδευση είναι πάρα πολύ καλή, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαζώση της δασκαλίας. Ακριβώς. Το ξέρουν όλοι, πολύ καλά όλοι, και οι γονείς και τα παιδιά. Να σας ευχαριστήσω, ευχαριστήσω πολύ και για την πρωτοβουλία σας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Είστε ένας εκπαιδευτικός με όρεξη. Και σίγουρα του χρόνου οι δράσεις εθελοντισμού θα συνεχιστούν. Φέρατε και το παράδειγμα της Εκκλησίας. Θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να μας ξαναστείλει email το χαμόγελο του παιδιού. Γιατί για να βοηθήσετε. Όλα αυτά, ναι. Βέβαια. Θέλουμε να μας δώσει το έναυσμα να βοηθήσουμε. Πάλι θέλω να πω μπράβο στα παιδιά και στους γονείς. Πολλά συγχαρητήρια. Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Λαμπράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.